Ισχυρούς νοτιάδες και σκόνη έφερε το νέο σκηνικό του καιρού που άλλαξε πρόσωπο μέσα σε λίγες ώρες στο νησί. Στην καρδιά του Ηρακλείου νωρίς το μεσημέρι η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική, με το κοκτέιλ ανέμων και σκόνης να προκαλεί τουλάχιστον δυσφορία. Ο συνδυασμός νοτιά σκόνη δημιουργεί σε οποιοδήποτε άνθρωπο ότι δηλαδή, όπου έχει ένα πρόβλημα με την υγεία του το επιδεινώνει. Χάλια είναι καλή μου, τι να πούμε. Πάντα, εμείς πάντα εδώ έχουμε τους νοτιάδες. Βλέπουμε ότι είναι ενοχλητικός και μπορεί και ανδίγινος. Οι έντονοι άνεμοι ταλαιπωρούν τους πολίτες, ενώ κάποιοι από αυτούς επιλέγουν να φορέσουν μάσκα λόγω της μεταφοράς σκόνης. Πρέπει να βάζουμε μάσκα μάλλον. Οπωσδήποτε και στην υγεία δεν είναι καλό και... Ο καιρός έχει ζέστη και τον αέρα που βλέπουμε και τη σκόνη χθες και σήμερα. Σας ταλαιπωρεί ο αέρας. Βέβαια, αφού δεν μπορεί να πνεύσει. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, είναι συνηθισμένο στο Ηράκλειο. Κάποιοι φοράνε και μάσκα βέβαια, αλλά τους χωρίς. Καλά κάνουνε. Είμαστε ταλαιπωροί αφάνταστα. Πάντως φαίνεται πως οι θυελλώδεις άνεμοι αποτελούν μια σύντομη καιρική παρένθεση, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν πως εξασθενούν σταδιακά. Ωστόσο, μια νέα ψυχρή εισβολή που θα είναι την Παρασκευή πιθανόν να φέρει τοπικές βροχές. Φαίνεται ότι εξασθενούν ήδη από τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Για αύριο Πέμπτη αναμένεται ότι γενικά θα έχουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Η όλη εικόνα του καιρού θα είναι περισσότερο με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι πιο ήπιοι. Την Παρασκευή θα πέσει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο, 20 με 21. Οι ισχυροί άνεμοι θα ενταθούν ξανά το Σάββατο και φαίνεται σύμφωνα με τις προγνώσεις πως θα εξασθενήσουν γρήγορα την Κυριακή. Ενώ θα έχουν εξασθενήσει την Παρασκευή, το Σάββατο θα είναι πιο ενισχυμένοι οι δυτικοί. Και θα κρατήσουν μέχρι τις βραδινές ώρες του Σαββάτου, ιδιαίτερα στα πελάγια, αλλά από εκεί και πάλι αναμένεται ότι θα εξασθενήσουν.